Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι εκείνες οι νύχτες που δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Είναι εκείνες οι νύχτες που έχετε ξενυχτήσει είτε γιατί περάσατε καλά είτε γιατί είχατε κάποια δουλειά να κάνετε. Είναι και εκείνες οι νύχτες που έχετε κάνει έναν ανήσυχο ύπνο, είχατε κάποιους εφιάλτες, οτιδήποτε θα μπορούσε να σας χαλάσει τον ύπνο και έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ κουρασμένοι, πρισμένοι και δεν ξέρετε πώς να σώσετε την κατάσταση. Οπότε, είμαι εγώ εδώ για να σας δώσω κάποιες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας και να βελτιώσετε την όψη της επιδερμίδας σας και να μπορέσετε να φύγετε από το σπίτι και να είστε φρέσκες και να μην καταλάβει κανένας μα κανένας ότι έχετε περάσει μια δύσκολη νύχτα. Είναι πράγματα τα οποία κάνω κάθε φορά που έχω μια δύσκολη νύχτα και την επόμενη πρέπει να βγω και να είμαι φρέσκη και να μην καταλάβει οποιοδήποτε ότι είμαι κουρασμένη. Οπότε ό,τι μπορώ να σώσω το σώζω. Να μην βγει μεγάλο το βίντεο, πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με τις συμβουλές σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε την άψογη επιδερμίδα ενώ είστε κουρασμένοι. Το πρώτο πράγμα και το πιο βασικό και είναι αυτό που ξεχνάμε περισσότερο οι περισσότεροι από εμάς είναι ότι όταν ξυπνάμε το πρωί και νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας. Και αυτό σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν ξυπνήσετε δεν είναι να πιείτε καφέ, αλλά να πιείτε πολύ νερό. Το νερό βοηθάει κατευθείαν στον οργανισμό να ξυπνήσει, ενεργοποιεί τα κύτταρά σας, ξυπνάει κατευθείαν πάρα πολύ. Οπότε πιείτε ένα μπουκαλάκι όσο μπορείτε, ένα ποτήρι, δύο ποτήρια νερό για να μπορέσετε να ξυπνήσετε και να ξεκινήσετε τη διαδικασία της περιποίησης του προσώπου. Δεύτερο και πολύ σημαντικό βήμα είναι ο καθαρισμός του προσώπου. Δεν έχει σημασία άμα ήσασταν εχθές ξεβαμμένες ή άβαυτες. Δεν έχει καμία σημασία άμα εχθές ξεβαφτήκατε και χρησιμοποιήσετε καθαριστικά προσώπου. Πρέπει να το επαναλάβετε πάλι το πρωί. Ο λόγος που πρέπει να το επαναλάβετε είναι γιατί τα νεκρά κύτταρα υπάρχουν ακόμα στην επιδερμίδα σας όλη τη νύχτα, ακόμα και που ταλαιπωρηθήκατε και δεν κοιμόσασταν. Πρέπει να καθαρίσετε το πρόσωπό σας το πρωί για να φύγουν τα νεκρά κύτταρα. Εγώ θα σας δείξω τα δικά μου προϊόντα που χρησιμοποιώ, τα οποία με βολεύουν πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θέλω άμεσα την ενυδάτωση και το να με ξυπνήσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχετε αυτά τα προϊόντα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι βολεύει εσάς και ό,τι σας κάνει να νιώθετε αναζωογονημένοι στιγμιαία. Η πρώτη δική μου επιλογή για να μπορέσω να καθαρίσω το πρόσωπό μου είναι από την Bioderm Home. Είναι ένα προϊόν το οποίο ενυδατώνει και καθαρίζει πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα. Δεν έχει άρωμα, ούτε σαπούνι, ούτε παραμπένς, το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό προϊόν για να μπορέσει να καθίσει την επιδερμίδα σου και να κάνει τη δουλειά του σωστά. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μπορέσει να καθαρίσει το πρόσωπο, να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και να προσφέρει μία δροσιά στο πρόσωπο στο δευτερόλεπτο. Συνέχεια αυτό που κάνω είναι να παίρνω ένα σκραπ το οποίο θα βοηθήσει τα υπολείμματα από τα νεκρά κύτταρα να φύγουν εντελώς. Και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιώ από την εταιρεία L'Oréal το Pure Zone, το οποίο έχει μέσα σαλικικό οξύ 2% και ο λόγος που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο είναι γιατί αφήνει μία αίσθηση δροσιάς επειδή πρέπει να έχει μέσα σαν βάση του τη μέντα ή κάτι το οποίο δροσίζει. Το πρόσωπό μου τονώνεται, σύν το γεγονός ότι απομακρύνονται όλοι οι ρήποι και ό,τι έχει απομείνει ίσως από το καθαριστικό πριν. Αφού στεγνώσετε το πρόσωπό σας, το επόμενο βήμα που μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε μία άμεση τόνωση στην επιδερμίδα σας χρησιμοποιώντας ένα νέο τονωτική λοσιόν. Εγώ συγκεκριμένα για τονωτική λοσιόν χρησιμοποιώ φυσικό ροδόνερο και ο λόγος που το χρησιμοποιώ είναι γιατί μυρίζει τέλεια και όντως τονώνει την επιδερμίδα μου στο πι και φι. Οποιοδήποτε όμως τονωτική λοσιόν σας έχει βολέψει, είναι η στιγμή να την τοποθετήσετε στο πρόσωπό σας. Είτε τα μποναριστά με ένα βαμβάκι, είτε χρησιμοποιώντα σε απλικατέρ. Εγώ προσωπικά το έχω βάλει σε απλικατέρ για να μπορέσω, είναι ένα άσχετο απλικατέρ από άλλο προϊόν, για να μπορέσω να ψεκάσω την επιδερμίδα μου. Και πραγματικά δροσίζει και τονώνει την επιδερμίδα στο δευτερόλεπτο. Το επόμενο βήμα που θα σας δείξω είναι προαιρετικό, αλλά πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά αν η κούραση σας έχει βγει ιδιαίτερα κάτω από τα μάτια και έχετε σακούλες και πιο έντονους μαύρους κύκλους. Εγώ χρησιμοποιώ επιθέματα για την περιοχή κάτω από τα μάτια, τα έχω πάρει από τα Jumbo, είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία. Έχει μέσα 4 τέτοια σακουλάκια, τα οποία περιέχουν μέσα 2 επιθέματα, ένα για κάθε μάτι. Τα τοποθετείτε κάτω από τα μάτια σας και τα αφήνετε γύρω στα 10 λεπτά και αυτό που κάνει είναι να δροσίζει την περιοχή, να την ενυδατώνει και να δημιουργεί και να μειώνει το πρίξιμο και τις κοκκινίλες. Σε περίπτωση που δεν έχετε επιθέματα στο σπίτι,
δύο φέτες από αγγούρι είτε δύο κουτάλια τα οποία τα έχετε βάλει πριν στο καταψύκτη, τοποθετώντας τα μάτια και κάνετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Τα αφήνετε γύρω στα 5 με 10 λεπτά. Τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η περιποίηση του προσώπου και η ενυδάτωση δεν είναι τίποτα άλλο φυσικά από μία καλή ενυδατική. Εγώ σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζομαι ενυδάτωση χρησιμοποιώ μια σχετικά βαριά κρέμα. Είναι από κέρατη κούρπα. Είναι μια παχύρευστη κρέμα η οποία αυτό που κάνει είναι να ενυδατώνει πάρα πολύ το πρόσωπο. Εάν έχετε λιβάρο πρόσωπο, καλό είναι να την αποφύγετε και να χρησιμοποιήσετε τη δικιά σας αγαπημένη ενυδατική κρέμα. Δεν φαντάζεστε πόσο βασικό κομμάτι της όλης διαδικασίας είναι να βάλετε μια σωστή ενυδατική κρέμα. Αφού έχει περάσει λοιπόν ένα πεντάλεπτο και έχει απορροφηθεί η κρέμα, μπορείτε τότε να περάσετε στο μακιγιάζ. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο μακιγιάζ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα σας εξηγήσω 2-3 πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σαν συμβουλές για να διατηρήσετε το μακιγιάζ σας φρέσκο, να μην φανεί βαρύ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κάποιες συμβουλές οι οποίες εμένα προσωπικά με έχουν βολέψει και με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπη ενώ είμαι κουρασμένη και μπορώ να βγάλω όλη μου την ημέρα χωρίς να σπάσει ουσιαστικά το πρόσωπό μου. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να σας προτείνω ανεπιφύλακτα είναι η βάση. Ένα καλό primer είναι βασικό για μια τέτοια ημέρα. Αποφύγετε ό,τι έχει να κάνει με primer που κάνει matte την επιδερμίδα. Και γι' αυτό το λόγο εγώ σήμερα θα επιλέξω από Nivea Men το Sensitive Aftershave Balsam. Θα περάσω λίγη ποσότητα. Το καλό με αυτό το προϊόν είναι ότι όντως έχει τις ιδιότητες ενός primer χωρίς να είναι primer. Και αυτό που κάνει είναι να ενυδατώσει το πρόσωπό σας και να κρατήσει την υγρασία του. Περνώντας το foundation θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί επίσης. Πρέπει να αποφύγετε οτιδήποτε έχει να κάνει με πάρα πολύ matte αποτέλεσμα. Πρέπει να αποφύγετε γενικά οτιδήποτε είναι πολύ σκληρό και πουδρένιο. Οπότε για αυτή την περίπτωση εγώ θα επιλέξω σήμερα να βάλω στο πρόσωπό μου από Maybelline το Super Stay, το Better Skin, το οποίο κιόλας ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθάει και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας. Μια άλλη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω αφού έχετε απλώς το foundation είναι να περάσετε σε ένα concealer το οποίο είναι κατά βάση ενυδατικό και δεν είναι παχύρευστο πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν οι ερυτίδες κάτω από τα μάτια, γιατί ήδη τα μάτια μας θα είναι κουρασμένα. Και γι' αυτό το λόγο εγώ θα χρησιμοποιήσω σήμερα το καμουφλάζ από Reverse, το οποίο το πήρα πρόσφατα και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ενυδατική σύσταση και παράλληλα είναι αρκετά καλλιπτικό. Οπότε θα το περάσω στο πρόσωπό μου και θα βάλω και λίγο να φωτίσω 2-3 άλλα σημεία. Για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια θα πάω στην παλέτα της H&M, την Face Sculpture, και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το πιο ανοιχτό και θα σετάρω το πρόσωπό μου ταμπονάροντας ελαφρά. Η συμβουλή που μπορώ να σας δώσω για τα μάτια είναι να χρησιμοποιήσετε ανοιχτόχρωμες σκιές, ούτως ώστε το μάτι σας να φαίνεται ανοιχτό και ξύπνιο. Οπότε είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσω την παλέτα από H&M που έχει και κατά βάση ανοιχτόχρωμες σκιές. Είναι αυτή εδώ που σας έδειξα και στο haul μου. Και θα πάω στην τέρμα ανοιχτή και θα την περάσω σε όλο το βλέμφαρο για να λειτουργήσει ως βάση. Στη συνέχεια θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το πολύ ανοιχτό καφέ και θα το χρησιμοποιήσω για την εξωτερική γωνία του ματιού. Ξεκινάω από την εξωτερική γωνία και το φέρνω μέχρι μέσα. Στη συνέχεια θα πάω σε ένα τέτοιο είδους πινέλο το οποίο είναι πλατή. Θα περάσω στο σήμερ που έχει, που είναι δίπλα ακριβώς από το ανοιχτόχρωμο, και θα το τοποθετήσω στη μέση του βλεφάρου για να μπορέσω να το φωτίσω. Βλέπετε ότι το έχω κρατήσει πάρα πολύ απλό και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί δεν θέλουμε πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Θα συνεχίσω στο κάτω βλέφαρο, πηγαίνοντας πάλι σε αυτή την καφέ την απόχρωση και θα το τοποθετήσω στην εξωτερική μεριά του ματιού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε μολύβι, ειδικά μαύρο, μέσα στο βλέφαρο, γιατί θα μικρύνει κατευθείαν τα μάτια σας και θα πετύχετε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Θα πάω πάλι στην ανοιχτόχρωμη
τη Shimmer που είναι εδώ και θα την τοποθετήσω στην εσωτερική κόχη του ματιού για να μπορέσω να τη δώσω λίγο φως. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από την Reverse πάλι την Fabulous Curly Mascara. Είναι αυτή εδώ και είναι πραγματικά καταπληκτική. Η επόμενη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να αποφύγετε το contouring. Τα κοψίματα γενικά σε πρόσωπο το οποίο είναι ταλαιπωρημένο και είναι εξελιχθισμένο δημιουργεί την αίσθηση της κούρασης. Οπότε αυτό που σας προτείνω είναι να πάρετε ένα bronzer και να σκουρίνετε τα σημεία που θέλετε για να δώσετε και χρώμα στην επιδερμίδα. Και γι' αυτό το λόγο θα πάω από την εταιρεία Wet n Wild και θα χρησιμοποιήσω το Color Icon, το bronzer με SPF 15. Ίσα-ίσα να το χρωματίσω. Δεν κάνω λεπτομερείς διαδικασίες. Το κραγιόν είναι καθαρά δική σας υπόθεση, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον τρόπο που θα φαίνεται το μακιγιάζ στη διάρκεια της ημέρας. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα θα κάνω συνδυασμό δύο προϊόντων, είναι και τα δύο από την Golden Rose, την σειρά Velvet Matte και θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 2 και το νούμερο 9. Έχουν και τα δύο ροζ υποτόνους, το ένα είναι ένα σάπιο μήλο και το άλλο είναι ένα πιο φουξ ανοιξιάτικο χρώμα. Η τελευταία συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να πάρετε μαζί σας το setting spray σας, όποιο έχετε, όποιο σας βολεύει και σας ενυδατώνει. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν νιώθετε το πρόσωπό σας να πάει να σας τραβήξει ή νιώθετε ότι χρειάζεται μία τόνωση στη στιγμή, το χρησιμοποιείτε για να γλιτώσετε την καταστροφή. Οπότε θα ψεκαστώ εγώ ήδη από εδώ και πέρα για να μπορέσω να σταθεροποιήσω ό,τι υπάρχει πάνω στο πρόσωπό μου. Το παίρνω στη τσάντα μου και ξεκινάω την ημέρα. Αυτές λοιπόν ήταν σας συνολοειδικές μου συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε μια κουραστική ημέρα. Δεν παίρνουν πολύ ώρα, σκέτος που τώρα στο βίντεο επειδή μιλάω παράλληλα φαίνεται πολύ. Είναι γύρω στα 10 λεπτά η διαδικασία της προετοιμασίας του προσώπου και περίπου άλλα 10 με 15 λεπτά το κατεξοχήν μακιγιάζ. Οπότε δεν θεωρώ ότι παίρνει πάρα πολύ ώρα, μπορείτε να το εφαρμόσετε και σε περιπτώσεις που είναι να πάτε στη δουλειά, είναι να πάτε στη σχολή και βιάζεστε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν απαιτεί ακρίβεια, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το εφαρμόσει οποιαδήποτε έχει ξενυχτήσει την προηγούμενη μέρα για οποιοδήποτε λόγο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να ακολουθήσετε τις συμβουλές μου και να μου πείτε κάτω στα σχόλια κατά πόσο σας βοήθησαν και πώς προέκυψε το μακιγιάζ σας και το πρόσωπό σας στη διάρκεια της ημέρας. Σας ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για ακόμη μια φορά να το πω δεν μπορώ, άμα δεν πω ευχαριστώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και μέχρι την επόμενη φορά φιλάκια πολλά!